έφανε ένα ακόμη βραβείο, το οποίο έρχεται μετά από μια σημαντική νίκη του ΠΑΟΚ, ήρθε και ένα θετικό αποτέλεσμα στην Ευρώπη, γενικώς είστε σε μια πολύ καλή κατάσταση και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι, σίγουρα η ομάδα βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Έχουμε αύριο ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για το πρωτάθλημα. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να τα δώσουμε όλα μέσα στο γήπεδο για να καταφέρουμε να πάρουμε τους τρεις σημαντικούς βαθμούς. Αυτό που λέμε, επειδή το συζητάμε συνέχεια, κούραση, συνεχόμενα μάτια, μήπως πρέπει να το σταματήσουμε πλέον να το συζητάμε, γιατί αποδεικνύεται ότι έχει αδουλειές. Εντάξει, υπάρχει κούραση, όλα τα παιδιά είναι κουρασμένα, αλλά όταν έρχονται αυτά τα συνεχόμενα παιχνίδια και τόσο δύσκολα παιχνίδια, το ξεχνάς, μπαίνεις μέσα στο γήπεδο και δίνεις ό,τι σου έχει μείνει για να καταφέρεις να βγεις νικητής. Μπορεί να θεωρηθεί το αυριανό παιχνίδι ως ένα τεστ για το αν η ομάδα μπορεί να συνεχίσει στην πρώτη θέση. Από την άποψη ότι θεωρητικά είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι μέχρι τώρα. Σε κάθε παιχνίδι η ομάδα δίνει τεστ, αλλά είναι ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, μια καλή ομάδα, δύσκολη ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι μέσα από τη δουλειά που θα κάνουμε μέσα στο γήπεδο, από το πρώτο λεπτό μέχρι να συμπληρώσει ο διαιτητής, να είμαστε εμείς αυτοί που θα πάρουμε τους τρεις σημαντικούς βαθμούς. Το ότι ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που πέρυσι πήρε από τον ΠΑΟΚ τα ποπά που ήθελε. Υπάρχει στο μυαλό σας, παίζει καθόλου ρόλο? Και τον τρόπο που έγινε αυτό. Σίγουρα τα παιδιά το σκέφτονται και τον τελικό, αλλά δεν θέλουμε να το δούμε σαν εκδίκηση αυτό το παιχνίδι. Θέλουμε να είμαστε ήρεμοι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω ότι θα κερδίσουμε. Στέφανε, πολύ είναι αυτοί που λέμε ότι οι επαρχίες δίνουν πρωτάθλημα. Τουλάχιστον πέρσι σε έδρες όπως το Παγκρίτιο, τα Περιβόλια και το Αγρίνιο που πάω και έχει συγκομιδεί μόλις ένα βαθμό, φέτος έχει κάνει το απόλυτο. Το έχω πει και εγώ ότι πιστεύω ότι τον πρωταθλητή το βγάζουν τα παιχνίδια που είναι εκτός Τούμπας και με πιο χαμηλής εμβέλειας ομάδες. Πιστεύω ότι αύριο είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι, είναι με τον Παναθηναϊκό. Αλλά όπως είπα και πριν, εμείς πρέπει να μπούμε μέσα στο γήπεδο, να ξεχάσουμε τα προηγούμενα αποτελέσματα και να σκεφτούμε μόνο την νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το γεγονός ότι η Τούμπα αύριο, όπως όλα δείχνουν, θα γίνει το sold out και θα είναι κατάμεστη, προσφέρει ένα ακόμη άγχος, μάλλον προσδίδει ένα ακόμη άγχος στον ΠΑΟΚ? Όχι, καθόλου άγχος. Πιστεύω ότι ο κόσμος θα δώσει όθηση στην ομάδα, οι ποδοσφαιριστές θα ξεχάσουν την κούραση που υπάρχει και θα πανηγυρίσουμε, μακάρι να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί την νίκη. Στεφανέ, το βλέπεις και λίγο σαν αναμέτρηση προσωπική, με την έννοια ότι ασχολούμαστε πολύ με τον Μπέρκ, που έρχεται στο σέντερφορ του Παναθηναϊκού. Εσύ είσαι αυτή τη στιγμή ο πιο καυτός στο σκοράρισμα, παίκτης του ΠΑΟΚ. Έχει και αυτό το χαρακτήρα και μέσα από τη δική σας, ας πούμε? Όχι. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω καθόλου έτσι. Μακάρι η ομάδα να κερδίσει. Εγώ σε κάθε παιχνίδι δίνω ό,τι μπορώ, ό,τι έχω για να, η ομάδα να φτάνει στις νίκες. Και δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι για αυτό που είπε και ο προπονητής σου στη δηλώση που έκανε στο συνδρομητικό κανάλι, ότι έχει κάποια σκεπανεβάσματα με τον Παναθηναϊκό, αλλά αυτό εμάς δεν αλλάζει την εικόνα που έχουμε ότι είναι μια δυνατή ομάδα. Θεωρείς ότι είναι η διαφορά με πέρυσι? Εντάξει, εμείς κοιτάμε μόνο τη δική μας ομάδα. Θα δούμε τον Παναθηναϊκό, θα δούμε τα μειονεκτήματα και τα θετικά που έχει η ομάδα και θα μπούμε στο γήπεδο ανάλογα με αυτό που θα μας πει και ο προπονητής για να βγούμε νικητές.